Ο εξοκοινοβουλευτικός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε δηλώσει ανερυθρίαστα την επιθυμία του να παραγγείλει με το σύζυγό του δύο παιδιά, δύο γιους για την ακρίβεια, μέσω παρένθετης μητέρας. Κατά παραγγελία παιδιά είχε εφαρμόσει και ο Χίτλερ. Χιλιάδες παιδιά γεννήθηκαν τότε στο θλιβερό πρόγραμμα Lebensborn. Παιδιά κατά παραγγελία από αξιωματικούς SS και γυναίκες προδιαγραφών αρίας φυλής. Τα παιδιά παραδόθηκαν για υιοθεσίες ή μεγάλωσαν σε ορφανοτροφία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο τότε χιτλερικός ολοκληρωτισμός μεταφιέζεται σήμερα στο ρόζερ ολοκληρωτισμό. Οι τότε στρατιωτικές εντολές μεταφιέζονται σε εμπορικές εντολές. Με μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο θα σας καταθέσω στα πρακτικά για να μην τρώω το χρόνο τα σχετικά δημοσιεύματα και ιστοσελίδες. Θα βρείτε ελκυστικά πακέτα παιδιών κατά παραγγελία για ΛΟΑΤΚΙ ζωγάρια που ζουν στην Ελλάδα. Μόλις με 32.500 ευρώ θα βρουν δότρια οαρίου, όχι από λίστα αναμονής, αλλά με επιλογή και κριτήρια, χρώμα ματιών, ύψος, βάρος, μόρφωση, ηλικία. Θα βρουν μήτρα για ενοικίαση, πάλι με κριτήρια επιλογής. Θα κάνουν υποβοηθούμενη γονιμοποίηση στο εξωτερικό και η δανεισμένη μήτρα με τη γυναίκα υπάλληλο που τη μεταφέρει θα μετακομίσει στην Ελλάδα περίπου την 25η περίπου εβδομάδα της κοίησης για να γεννήσει εδώ, μόλις με 12.000 ευρώ έξτρα χρέωση. Η πληρωμή με προκαταβολή και δόσεις. Όλα τα γραφειοκρατικά τα γνωρίζουν. Μόνο ο απλός ελληνικός λαός μένει ανύποπτος, ακούγοντας με ανοιχτό το στόμα για παιδιά ζευγαριών ΛΟΑΤΚΙ που δεν ξέρουμε πώς προέκυψαν και ξαφνικά δεν καλύπτονται από την νομοθεσία. Μας λέτε ότι η κοινωνία προχωράει, το μέλλον έρχεται και επιθυμείτε να αλλάξετε τον κόσμο. Αυτό δεν επιθυμούσε και ο Χίτλερ, να αλλάξει τον κόσμο. Εσείς όμως το πάτε απαλά. Εισάγετε όλη την νομοθετική διαφθορά με την τακτική του σαλαμιού. Φέτα-φέτα. Μας δείχνετε ως υπόδειγμα τη βόρεια διεφθαρμένη Ευρώπη. Μας καλείτε να μοιάσουμε στη Γερμανία. Βέβαια, στη Γερμανία έχουν και νόμους οίκους ανοχής για κτηνοβάτες. Θέλετε και αυτό να το εισάγετε στην Ελλάδα μας. Και αν πίσω από τη γωνία θα φέρετε αντί πατέρα και μητέρα, το γονέα 1 και γονέα 2, άρα γιατί σας εμποδίζει να φέρετε αύριο το γονέα 3 και 4. Σας φαίνονται υπερβολικά? Προφανώς γνωρίζετε ότι στη Γερμανία η νέα πολιτική συζήτηση είναι ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή η υποκατάσταση του γάμου με μια άναρχη πολυγαμία κάτω από τον προσχηματικό τίτλο κοινότητες ευθύνης. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε να κάνετε έτσι την πατρίδα μας, καλύτερα να πάτε εσείς να ζήσετε στη Γερμανία. Εδώ είναι ορθόδοξη Ελλάδα.